ζητούμενο τη φετινή χρονιά. Κάθε αγωνιστική. Θα πούμε ότι ο προπονητής του Άρη έχει δίκιο, αλλά υπάρχουν και άλλες φάσεις στο παιχνίδι. Θα δούμε την πρώτη περίπτωση. Είναι εδώ μια πτώση ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Θα δείτε αφού τριπλάρει ο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Με το δεξί χέρι ο ποδοσφαίρου του Άρη, χωρίς να ενδιαφέρεται να παίξει την μπάλα, αγκαλιάζει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Τον ρίχνει στο έδαφος. Είναι παράβαση. Είναι μια περίπτωση πέναλτι και κίτρινης κάρτας για ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης. Βλέπει το διαιτητή είναι κοντά, δεν δίνει την παράβαση. Κακώς δεν δίνει την παράβαση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε την επόμενη περίπτωση. Είναι αυτή που διαμαρτύρεται ο προπονητής του Άρη. Σωστά διαμαρτύρεται. Μιλάμε για ένα τράβηγμα. Αρχικά εδώ δείχνουμε ότι δεν υπάρχει offside. Θα δούμε όμως ότι ενώ έχει κατέβει στο τέρμα, έχει μπει στην περιοχή, αντικανονικά ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τον τραβάει, τον ανατρέπει. Μιλάμε για μια περίπτωση πέναλτι. Βλέπετε, περνάει και από το monitor ο διαιτητής, πολύ κοντά. Μια ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι και κόκκινης κάρτας σε αυτή την περίπτωση, διότι πάει και τον ανατρέπει αντικανονικά με το χέρι. Αν το έκανε με τάκλινγκ και προσπαθούσε να παίξει την μπάλα και δεν το κατάφερνε, θα ήταν ένα πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Εδώ όμως μιλάμε μια αντικανονική ενέργεια με το χέρι, ήταν πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Θα έπρεπε η ομάδα του ΠΑΟΚ να μείνει με 10 παίχτες. Πάμε άλλη μια περίπτωση, μια πτώση υποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά. Θα δούμε σωματικές επαφές, φυσιολογικές. Δεν υπάρχει σπρόξιμο ούτε με τα χέρια, ούτε κάποιο μαρκάρισμα με τα πόδια. Φυσιολογικά έρχονται σε επαφή. Έχουμε πτώση, δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Καλά έκανε ο διαιτητής αυτή την περίπτωση και έδωσε συνέχεια στον αγώνα. Εδώ θα δούμε την αποβολή που έγινε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Εδώ βλέπετε ότι ενώ έχει κίτρινη κάρτα υποδοσφαιριστής του Άρη Καμαρά, κάνει απρεπείς ενέργειες, χτύπησε το πρόσωπο ελαφριά τον αντίπαλο, διαπληκτιζόταν με ποδοσφαιριστές, με παράγοντες. Σωστά λοιπόν. Δεν είχε αποβληθεί με την ίδια. Σαν να τη ζήταγε. Σαν να τη ζήταγε αυτή την κίτρινη κάρτα. Σωστά, ο διαιτητής λοιπόν έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη για τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.